Εκτακτή σύσκεψη ενημέρωση συνταξιούχων για τις επόμενες ενέργειές τους στο ζήτημα των μη νόμιμων επιδομάτων του ΙΚΑ πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Καβάλας. Ήδη άλλωστε, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το ένα Channel, χιλιάδες συνταξιούχοι της Καβάλας σύρονται κυριολεκτικά στα δικαστήρια, ακόμη και σε ηλικία 80 και 85 ετών, για ένα επίδομα ελάχιστον ευρώ που λάμβαναν και που κρίθηκε μετά από 12 χρόνια ότι ήταν παράνομο. Αποτέλεσμα, να φτάνουν ειδοποιητήρια σε υπερήλικες ή ακόμη και νεκρούς που τους ζητούν να πληρώσουν αναδρομικά όλα τα επιδόματα ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ. Είπε ο κύριος Σπυρόπουλος ότι το ξέρουν το θέμα και το είπαν τώρα τι γίνεται. Εμείς μάλιστα στην καταγγελία που στείλαμε στον Σπυρόπουλο είπαμε ότι η ευθύνη είναι δική τους και οι συνταξιούχοι δεν έχουν κανένα χρέος να πληρώσουν αυτό το ποσό. Ότι είναι απαράδεκτο να σέρνονται στα δικαστήρια οι συνταξιούχοι 80 και 85 χρονών άνθρωποι που δεν έχει υπογράψει κανένα χαρτί και το πήρε το επίδομα. Τον έρχεται όμως τώρα να πληρώσει τον λογαριασμό και δεν είναι μόνο ο Κυρουσκός, είναι και ο Μανώλης, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σε άλλους δίναν και υπογράφανε, σε άλλους δεν δίναν και πάνε και ζητάνε, τα χαρτιά τους και δεν μπορεί να τα βρει το ΙΚΑ. Γιατί πολλά σωματεία μου λένε τι ανακατεύεσαι εσύ. Όχι. Λοιπόν, εμείς όμως ανακατεύθηκαμε. Για όλους. Για να δεν είναι χωρίς αυτό. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Έτσι το βλέπουμε. Εμείς είμαστε σωματείο συνταξιούχων, μπορεί να είμαστε, αλλά είμαστε καθημερινά στους δρόμους. Πραγματοποιούμε σήμερα αυτή την σύσκεψη σαν σωματείο συνταξιούχων του ΙΚΑ για ένα θέμα που αφορά συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάρει πριν από 5-10 χρόνια, 12 χρόνια κάποιο επίδομα που τα χορηγούσε το ΙΚΑ. Και έρχεται τώρα αναδρομικά μετά από 10-12 χρόνια, έχει κάνει προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, να τα ζητάει πίσω και μάλιστα με τόκο 5%. Καλέσαμε λοιπόν τους συνταξιούχους να τους ενημερώσουμε για τις ενέργειες που έχουμε κάνει από την πλευρά μας εμείς. Εμείς ήδη έχουμε κάνει καταγγελία και στον Υπουργό Εργασίας και στον Διοικητή του ΙΚΑ και περιμένουμε, βρίσκεται σε κάποια εξέλιξη το θέμα μας. Περιμένουμε αυτές τις μέρες την τελική θέση του ΙΚΑ για να χαράξουν και εμείς την πορεία από εδώ και πέρα τι ενέργειες θα κάνουμε, ούτως ώστε να μην πληρώσουν οι άνθρωποι που δεν είχαν κανένα δόλο για να πάρουν αυτό το επίδομα. Οι ευθύνες είναι αλλωνών και τα φορτώνονται τώρα οι συνταξιούχοι. Και μάλιστα, αν θα πάθε κάθε 15 μέρες στο διοικητικό δικαστήριο, θα δείτε να σέρνονται ουσιαστικά, να σέρνονται πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης άνθρωποι 80 και 85 χρονών. Και παραπάνω, και πολλές φορές μάλιστα να πηγαίνουν τα παιδιά τους γιατί έχουν πεθάνει, να τους ζητάνε κάτι υπέρογκα ποσά που αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν. Πήρα αναβολή από το δικαστήριο. Έχω πάρα πολλά ντοκουμέντα και πολλά κεράματα για τη γούνα τους. Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα, δεν ειδοποιήθηκα καθόλου από καμιά υπηρεσία του ΙΚΑ για το θέμα μου. Αλλά επειδή κρατάω όλα τα ντοκουμέντα στη ζωή μου, έχω κρατήσει όλα τα ντοκουμέντα που έχω από αυτούς. Δεν έχω υπογράψει πουθενά και την απόφαση αυτή την έβγαλε η Επιτροπή της Πρόνοιας της Καβάλας. Είναι οικογενειακό επίδομα το οποίο συνεχίζεται, γιατί όταν εγώ εργαζόμουνα το έπαιρνα και από τον εργοδότη μου. Και τα πρώτα χρόνια της ταξιδιώτησής μου, που δεν έχουν καμία σχέση με τα χρόνια αυτά που έγινε η προσφυγή του ΙΚΑ, το έπαιρνα κανονικά. Με ήρθε, μάλλον εγώ φρόντισα να φέρω έγκαιρα στο ΙΚΑ την απόφαση του δικαστηρίου, να πιέζω το ΙΚΑ για να προλάβουμε μήπως είμαστε στις 100 δόσεις. Δεν μας βάζουμε στις 100 δόσεις εμάς. Αυτό το ποσό που σας ζητάνε δεν το βάζουμε. Όχι, δεν μας το βάζουν αυτό. Και κυρίως τώρα δεν ξέρω πού οφείλεται. Από τον Οκτώβριο που άρχισε αυτή η περίπτωση του δικαστηρίου, πήγα την απόφαση Μάρτη. Τέλη αυτού του μήνα, τώρα στις 20, με ήρθε μια απόφαση της Διευθύντριας ότι μου γίνεται καταλογισμός, και ο καταλογισμός θα μου έρθει τον Αύγουστο από τα κεντρικά του ΙΚΑ. Τι χρήματα είναι αυτά? Είναι δικά σου, καλοφάγωτα. Αυτή τώρα την υπάλληλο που είναι συνταξιούχα, άμα τη βρω, θα την πω, κυρία μου, πήγαινε πλήρως κατά εσύ που μου είπες καλοφάγωτα. Αυτό είναι. Και γιατί είναι μόνο τα ίδια, όπως λέγει η Παπακοσυνάδη, τα είπα και πιο μπροστά, ότι είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι το έχω κλέψει.
Επομένως έχω και την υποχρέωση να το επιστρέψω. Μου το δώσανε γιατί το δικαιούμουν, επομένως γιατί να το επιστρέψω. Δεν κατάλαβα. Και μου στέρω στα δικαστήρια. Χρωστάμε. Τα δώρα μας που είναι, μας χρωστά. Δεν χρωστάει εμείς τίποτε. Εσάς πώς σας ήρθε το χαρτί, ή δεν σας έχουν βάλει ποσό ακόμα? Μας ήρθε το χαρτί, πήγαμε, το ποσό δεν μας βάλανε. Α, δεν έχει βγει το ποσό? Όχι, δεν έχει βγει. Εμείς ούτε υπογραφή βάλαμε ούτε τίποτε. Και είπαν, αφόσον πήραμε το φάκελο, να δούμε αν υπογράψαμε. Και λένε ότι εμείς ολογράφος είχα το χαρτί μέσα, ολογράφος υπογράψαμε για να πάρουμε. Άμα μας λέγανε ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, δεν θα το περνάμε.